Αντίθετο, διαθέτουμε εξαιρετικά μυαλά, καταπληκτικούς επιστήμονες, τους οποίους όμως τόσα χρόνια δεν μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε. Το αποτέλεσμα είναι όλοι αυτοί οι επιστήμονες θετικά κι αν αντιμετωπίσω την προσπάθεια του ένα μεγάλο βαθμό έχουμε να μάθει να ζούμε ότι δεν πρόκειται για χρήματα που μας τα χαρίζουν. Θέλω να παρακαλέσω τον εμπνευστή όλων μας, τον Βασίλη Λεβέντη, να έρθει στο βήμα, να συνεχίσει με τους σοφούς λόγους του, να μπορέσουμε κι εμείς να τους ακούσουμε και να προχωρήσουμε για το μέλλον. Ευχαριστώ που ήρθατε. Έλα εδώ. Άχι από το χαλί θα σου κόψω τα πόδια. Κατάλαβες τώρα γιατί κλείνουμε τα κανάλια. Είπε το Ινστιτούτο Φλωρεντίας. Ε, και αυτό. Και επειδή εσύ θα πας πολύ μπροστά. Σου έχω πει, ό,τι πιο γλοιώδες, ό,τι πιο συχαμένο έχεις δει σε δημοσιογράφο, ραδιοφωνικό παραγωγό, αναλυτή ειδήσεων, θέλω να το ξεπεράσεις. Τον θυμάσαι το χλαπάτσα από τις Ελλάδες στα παιδιά. Καλά, θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάθετε. Αυτό ακριβώς. Θέλω να γίνεις ο χλαπάτσας μου. Θα γίνω. Πείτε μου τώρα, γιατί κλαίνετε τα κανάλια. Α, ναι. Γιατί παραπληροφορούν τον κόσμο, γι' αυτό. Τόσα χρόνια το κάνουν. Είναι αυτός λόγος να τα κλείσετε? Τότε τι είναι? Είναι λόγος να ανοίξουμε άλλα πέντε? Καταρχήν μετέδωσαν την είδηση ότι προσλάβαμε μια κοπέλα να βάζει μουσική στα λεωφορεία με 3.900 ευρώ το μήνα. Δεν προσλάβατε? Ψέμα? Όχι ψέμα, αλλά πρώτον, τα 3.900 ευρώ είναι για 3 μήνες, μεικτά, άρα καθαρά γύρω στα 950 ευρώ. Και δεύτερον, δεν είναι κοπέλα. Δεν είναι? Κοίταξε να δεις. Εγώ πήγα στο λεωφορείο να τη δω. Για να κάνω ρεπορτάζ, όχι τίποτα άλλο. Είχε φούστα, δεν λέω. Αλλά κοπέλα δεν μου φάνηκε. Μήπως ήταν αξίριστη κομμουνίστρια και σας μπέρδεψε? Σαν τζολιάς ήταν. Ψηλή. Μου στα καλό. Ωραία, μ' άρεσε. Φύγε τώρα. Σε είδα τις μύτες. Πάτησε. Now you do what I told ya! Now you do what I told ya! Τι καλά! Τα κάνω όλα μετά τις 2. Λεωφορείο κλαμπ! Personal, Jesus! Και εκκλησιαστικά! Θα πίνω όλα! Θα πίνω όλα! Βότκα, ουίσκι και κοκακόλα! Άλλο! Κολυμπάω στο βυθό σου. Κινούμενος DJ's. Να 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 να. Πες τίκι 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 τίκι. Γαρίφαλα παιδιά, γαρίφαλα. Έλα να πέφτουν τις κομπάλες. Έλα και τα κουμπιά. Έλα. Πάμε κολλιά του κλαθμόνος με τα ογκό. Τελικά πιστεύετε ότι όντως μας ψεκάζουνε? Κανονικά.
και το δηλώνω και δεν κάνω και καθόλου πλάκα. Ας το λιγάκι το δούμε και σοβαρά. Ας ψάξουν, ας ανοίξουν το Google και πατήσουν χημική ψακασμή. Θα δουν πάρα πολλά. Εγώ δεν το λέω. Δεν λέω κάτι έτσι, αν δεν το ψάξω και το ψάξω. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Θέλει πάρα πάρα πολύ συζήτηση. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Ας τους, αυτοί κοροϊδεύουν. Δεν πειράζει. What? Πάντως το καλό με τις μουσικές που θα μπαίνουν στα λεωφορεία είναι ότι οι εφαψίες θα κάνουν πιο ευχάριστα τη δουλειά τους. Περιμένεις το χορευτικό κομμάτι και τρίβεσαι στην άλλη με μια δικαιολογία πια. Δεν μπορεί να σε παρεξηγήσει. Το τραγούδι, όχι εγώ. Επειδή όμως πληροφορήθηκα ότι θα υπάρχουν δύο μόνο ερωτήσεις για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να ενημερώσετε την αρμόδια υπηρεσία να μην έρθουν οι υπουργοί οι δύο στις 6, σκέφτομαι να το τραβήξω λίγο 6.30 μέχρι 7. Μιας και βρεθήκαμε σε κομμωτήριο, πρέπει να ξέρεις πως έχεις πολλά κοινά με το πιστολάκι μαλλιών, ε. Τι τραβάς. Κρεπάρει άλλη το μαλλί μια ώρα, ενσωματώνει ο εγκέφαλος τον ήχο, κάτι σε ενοχλεί συνεχώς, αλλά δεν ξέρεις τι είναι. Και κάποια στιγμή αποφασίζει να κλείσει το πιστολάκι. Και εκεί καταλαβαίνεις τι σου έφτυχε. Άι, στο διάλο μας είχες σπάσει τα αρχίδια τόση ώρα με το γαμπό πιστολάκι. Αυτό θα συμβεί τώρα και με σένα που θα κλείσουν τα μισά κανάλια. Παντοραμική τραβάς. Σε ακούμε τόσα χρόνια όλη τη μέρα παντού και τώρα ξαφνικά σβήνει ο παπάς το πιστολάκι και ηρεμούν τα αρχίδια μας από σένα. Τουλάχιστον θα σε ακούμε μόνο σε 4 κανάλια. Ζέπελιν μας τα έχεις κάνει. Ναι, τράβα φωτό, μη σε χάσουν. Τόσο δε σε αντέχω που φτάνω να πω καλό λόγο για τον παπά. Φαντάσου. Στείλτε σμερ ντρόπ. Α, μέλος του στέκει αυτός. Μάλιστα, μάλιστα. Α, έχει κάνει κι αυτός τις μαλαγανιές του. Τι είναι? Κι αυτός μπλεγμένος με μουνάκια. Τι μου λες τώρα, ρε? Πάει και τελείωσε. Λάθος δουλειά διάλεξα για να κάνω έξτρα εισόδημα. Δικαστικός έπρεπε να γίνω. Α, γουνάκια, όχι μουνάκια. Ας είναι. Υποθέτω κάποιος ρεπόρτερ στο τηλέφωνο υπεύθυνος για το δικαστικό ρεπορτάζ. Καλέ, ποιος ρεπόρτερ? Ο άνθρωπός μου είναι μέσα από την ΕΕΠ που παρακολουθεί τους δικαστές του ΣΤΕ και μου δίνει το ραπόρτο. Αν θέλουν, ας τολμήσουν να βγάλουν αντισυνταγματικό το νόμο για τις άδειες των καναλιών. Και τι θα κάνετε εσύ, ορκυλή διευθυντά? Θα τους καλείτε τα προσωπικά τους στην πλατεία συντάγματος? Ποια πλατεία συντάγματος, καλέ? Πού ζούμε? Λες και δεν έχουμε την αυγή. Για πες. Για πες για το μ***ια. Του λύκαλε. Θα ήθελα να επαναλάβετε, αφού βάλετε το χέρι στο Ευαγγέλιο, τον χριστιανικό όρκο μετά από εμένα. Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού. Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού. Να πω όλη την αλήθεια. Να πω όλη την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε. Χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η λογική του σκλάβου είναι να περιμένει κάποιον να έρθει να τον σώσει. Ο σκλάβος βλέπει μεσίες. Εσύ λειτουργείς σαν μεσίας, δημιουργώντας σκλάβους. Όταν πουλάς το νερό, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, εξαναγκάζεις τον κόσμο σε σκλαβιά. Αυτό είναι το ανώτατο στάδιο ανελευθερίας. Εγώ να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, από το νερό πίστευα ότι θα πέσεις. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα και ο Έλληνας το νερό δέχεται να το χάσει, τις σαπουνόπερες και τα μεσημεριανάδικα όμως όχι, πολύ φοβάμαι, από τα κανάλια θα το βρεις. Αυτό θεωρείται χούντα στην Ελλάδα, εσχάτως. Εκτός κανένα μια βολική συγκυρία για τους έξω μεσίες, να πέσεις για αυτό, ώστε να μην προλάβεις να κλείσεις συμφωνία για το χρέος, να πάμε σε εκλογές, να έρθει ένας καινούριος μεσίας, ενδεχομένως εσύ με άλλο μανδύα, να φέρει ένα ακόμη αναγκαίο μνημόνιο, εφόσον δεν διευθετήθηκε το χρέος. Και πού καταλήγουμε, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει αν δεν είχε πέσει ο Σαμαράς. Τίποτα. Τουλάχιστον δεν θα ζούσαμε. Να δούμε τις ζωές μας αυτό το χάλι. Αυτός είχε τελικές λύσεις. Όχι σαν και σένα, που μας βγάζει το λάδι πρώτα.